Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου του 2013 και θέμα μας είναι η αριστερά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Η αριστερά που είναι κατακερματισμένη, όλες όμως οι πολιτικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι κατακερματισμένες και η δεξιά είναι στην Ελλάδα παραδείγματος χάρη τουλάχιστον 2-3 κομμάτια, η αριστερά επίσης, ίσως και σε περισσότερα, και στην Ευρώπη συμβαίνει το ίδιο. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι ορατή μία εναλλακτική λύση στα προβλήματα και στις πολιτικές που υπάρχουν. Θα συζητήσουμε λοιπόν αυτό το ζήτημα σήμερα, να δούμε αν μπορεί και κάτω από ποιες συνθήκες μπορεί η αριστερά να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση. Ίσως προσεχώς θα μπορέσουμε να κάνουμε και μια αντίστοιχη εκπομπή για τη δεξιά, ελπίζω να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Να αρχίσουμε με εσάς κύριε Κοντογιώργη. Η πρώτη μου ερώτηση είναι, θα μπορούσαμε, λέω, να κάνουμε ένα διαχωρισμό, να πούμε ότι στην αριστερά αυτή τη στιγμή μπορούμε να τη χωρίσουμε στα δύο, εάν διαφωνείτε θα μου το πείτε, σε μια αριστερά που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των μειονοτήτων, παραδείγματος χάρη των ομοφιλοφίλων σε κοινωνικό επίπεδο, ή τα δικαιώματα των μειονοτήτων σε εθνικό επίπεδο. Ξέρουμε τι κομμάτια της αριστεράς τουλάχιστον έχουν πει και για τους μουσουλμάνους της Θράκης, αλλά και για όσους υποστηρίζουν ότι είναι Μακεδόνες και ζουν στην Ελλάδα. Αυτή είναι η μία αριστερά, θα μπορούσαμε να πούμε, και μια άλλη αριστερά που αφαίρετα ίσως εγώ την ονομάζω πατριωτική αριστερά, που μιλάει για το έθνος, λέει ότι κύριος στόχος αυτή τη στιγμή είναι η απόκτηση της εξουσίας στο κράτος, στην κυβέρνηση και στο κράτος, με δημοκρατικές φυσικά διαδικασίες, εκλογικές. Η ερώτησή μου είναι αν αυτός ο διαχωρισμός σας φαίνεται σωστός και τι έχετε να πείτε για τους μεν και για τους δε. Κοιτάξτε, το πρόβλημα με την αριστερά σήμερα είναι ότι δεν έχει πολιτικό λόγο και λειτουργεί αποσπασματικά. Ξέρουμε ότι στο παρελθόν. Δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα, έτσι. Εννοείται. Εννοείται. Να το προσδιορίσουμε αυτό, πότε μιλάμε για την Ελλάδα, πότε μιλάμε για την Ελλάδα. Εννοείται, αλλά αφορά και την Ελλάδα. Το γενικότερο πρόβλημα της αριστεράς είναι ότι το είχα ως τίτλο, αν θέλετε, σε μια γαλλική εφημερίδα, ότι ποτέ δεν είχε τόσο λίγα να πει όσο σήμερα. Όχι γιατί δεν έχει ευαισθησίες, αλλά γιατί δεν έχει πρόταγμα. Δείτε λίγο τα δύο βασικά προβλήματα της αριστεράς. Πρώτον, θεώρησε ότι το στάδιο του σοσιαλισμού είναι το επόμενο από το στάδιο του καπιταλισμού. Διότι έτσι το δίδαξε ο Μάρξ και οι θεμελιωτές του 19ου αιώνα. Και τι απεδείχθη, ότι το στάδιο του σοσιαλισμού ήταν ένας από τους δύο δρόμους να φύγει ο ευρωπαϊκός κόσμος και στη συνέχεια ο παγκόσμιος, στον παγκόσμιο χάρτη οι κοινωνίες, από τη φεουδαρχία και να έρθει στην ανθρωποκεντρική, δηλαδή στην εποχή των κοινωνιών εν ελευθερία, ατομική ελευθερία. Ήταν οι κοινωνίες σε αδιέξοδο που καθυστέρησαν την εξέλιξή τους και γι' αυτό πάρθηκαν αυτά τα μέτρα. Προσέξτε λίγο να δείτε το πρόβλημα που υπάρχει. Η αριστερά λοιπόν στο πλαίσιο αυτό είχε ένα τεράστιο πρόβλημα με την εθνική συλλογικότητα. Θεωρούσε ότι έπρεπε να την υπερβεί. Δεν αντελήφθη ότι ο κόσμος σήμερα είναι κρατοκεντρικά διατεταγμένος. Δηλαδή ό,τι θα συμβεί μέσα στις χώρες, μέσα στα κράτη και όχι στο διακρατικό πεδίο. Εκεί οι σχέσεις είναι σχέσεις δύναμης. Και ο πλέον αδύναμος της σχέσης δύναμης είναι αυτός ο οποίος είναι και αδύναμος μέσα στο χώρο. Δεν μπορεί να κινείται η εργατική τάξη, παραδείγματος χάρη, στο διακρατικό επίπεδο όπως κινείται το κεφάλαιο. Επομένως, δεν μπόρεσε να δει ότι η κοινωνική συλλογικότητα, άρα το έθνος, αυτό που συγκροτεί την συγγένεια και τη συνάντηση των ανθρώπων μέσα σε μια κοινωνία, είναι η προϋπόθεση για την ελευθερία και για τις υπόλοιπες ελευθερίες. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, μας δήλωσε ότι αιτία της εκμετάλλευσης είναι
το κεφάλαιο. Ο καπιταλισμός, το κεφάλαιο, η συσσόρευση. Στην πραγματικότητα δεν είδε ότι η αιτία της εκμετάλλευσης ήταν η ιδιοκτησία επί του συστήματος. Είναι πολύ απλό. Εάν εγώ βρω ή εσείς στο σεντούκι μου πολλά εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια και τα έχω και τα σπαταλώ, δεν εκμεταλλεύομαι κανέναν. Τα βρήκα. Όπως μπορεί να έχω μια επιχείρηση όμως χωρίς κεφάλαιο παροχής υπηρεσιών και να εκμεταλλεύομαι κόσμο. Η συνάντηση του κεφαλαίου με την ιδιοκτησία επί του συστήματος είναι που προκαλεί την εκμετάλλευση, αλλά που σημαίνει. Τι εννοείται η ιδιοκτησία επί του συστήματος? Η ιδιοκτησία του συστήματος είναι, παραδείγματος χάρη στην οικονομία, ότι εγώ συγκροτώ την επιχείρηση και επομένως αυτός που συμμετέχει στην παροχή εργασίας είναι ένας εξωτερικός συνεργάτης, ο οποίος δεν συμμετέχει στις αποφάσεις. Δεύτερον, στο τομέα της πολιτικής επίσης. Πού βρέθηκε όμως το κεφάλαιο? Ποια η προέλευσή του? Μην μπούμε σε αυτό. Το κεφάλαιο συσσωρεύεται επειδή κάποιος έχει. Το είπα ως ακραίο παράδειγμα για να γίνει κατανοητό αυτό που λέω. Ότι ο άνθρωπος απελευθερώθηκε ουσιαστικά από τη φεουδαρχία, έγινε ελεύθερος άνθρωπος, αλλά το σύστημα παρέμεινε φεουδαλικό. Μέρος της ιδιοκτησίας κάποιου. Που δεν μετέχει η κοινωνία ούτε στο οικονομικό σύστημα, ούτε στο πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, είναι αυτό που λέει ο Μάρξ, κατοχή των μέσων παραγωγής. Αυτό μας λέτε τώρα. Όχι, δεν το είδε έτσι ο Μάρξ. Δείτε λίγο το διακύβευμα στον 20ο αιώνα. Το αίμα που χύθηκε στους κοινωνικούς αγώνες είχε ως διακύβευμα ποιος θα κατέχει την ιδιοκτησία. Καμία περιοχή, ούτε ο σοσιαλισμός, ούτε ο καπιταλισμός, όπως θα τους λέγαμε, είχε βάλει την κοινωνία μέσα στο σύστημα. Η κοινωνία έπρεπε να είναι απ' έξω και απλώς στο πολιτικό επίπεδο το διακύβευμα ήταν ποιος θα ήταν ο προστάτης γι' αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το σύστημα λειτουργήσε αποτελεσματικά μέσα από συσχετισμούς εξωθεσμικούς, δηλαδή στους δρόμους με τις απεργίες και τις διαδηλώσεις, ενόσο και το κεφάλαιο λειτουργούσε ουσιαστικά μέσα στο κράτος. Όλα δηλαδή ήσαν μέρος του κράτους, άρα και του πολιτικού συστήματος που οδηγούσε σε συμβιβασμούς με τους συσχετισμούς. Σήμερα τελείωσε αυτό, διότι το κεφάλαιο, η οικονομία και η επικοινωνία έχουν αναπτυχθεί στο επίπεδο του πλανήτη και επανέρχονται με όρους δύναμης μέσα. Και απ' την άλλη μεριά η κοινωνία παρέμεινε δεσμευμένη στον ιδιωτικό χώρο, δηλαδή το πολιτικό σύστημα που αποφασίζει τι θα γίνει με την οικονομική πολιτική και τις άλλες πολιτικές, παρέμεινε στο 18ο αιώνα. Δηλαδή στην εποχή που συγκροτήθηκε ο διαφωτισμός και οι επαναστάσεις για να βγάλουν τις κοινωνίες από τη φεουδαρχία. Δεν έχει νόημα δηλαδή η μάχη να πάρει κανείς την κυβέρνηση, να ελέγξει το κράτος και τα λοιπά. Απόδειξη λοιπόν ότι όσες φορές κυβέρνησε η αριστερά στην Ευρώπη, κυβέρνησε δεξιά. Όταν ήταν στην αντιπολίτευση, ακόμα και η δεξιά βεβαίως όταν ήταν στην αντιπολίτευση, μιλούσε με κοινωνικούς όρους, δηλαδή με όρους κοινωνικής ευαισθησίας, γιατί άπλωνε τον λόγο της στην κοινωνία για να πάρει ψήφους. Επομένως το ερώτημα είναι πώς θα δημιουργηθεί μια άλλη σχέση μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής. Πώς η πολιτική, όποια και να είναι, θα αντιστοιχηθεί με το συλλογικό συμφέρον, με την κοινωνική συλλογικότητα. Αυτό, αν μου επιτρέπετε να τελειώσω, θα μπορούσε να είναι το νέο διακύβευμα της αριστεράς. Όχι να είναι αυτή που θα υποσχεθεί την κοινωνική ευημερία, αλλά πώς θα χειραφετηθεί η κοινωνία, θα γίνει θεσμικός εταίρος δηλαδή της πολιτείας, για να μπορέσει η ίδια να παίξει το ρόλο τον οποίο είχε προηγουμένως η αριστερά. Μάλιστα. Κύριε Ξεδάκη, το ίδιο ερώτημα. Και το υπενθυμίζω, γιατί ο κύριος καθηγητής δεν απάντησε ευθέως τουλάχιστον σε αυτό το ερώτημα που έθεσα. Το είπα. Αν δηλαδή. Για τη συλλογικότητα. Ναι. Ότι το έθνος είναι προϋπόθεση για τις άλλες ελευθερίες. Προϋπόθεση για την κοινωνική ευημερία, για την κοινωνική ελευθερία. Ναι. Δεν μπορεί σε διακρατικό επίπεδο να αναπτυχθούν αυτά τα οποία θέλει μια αριστερά να πράξει σε σχέση με την ίδια την ευημερία της μιας κοινωνίας. Μάλιστα. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κοντογιώργη. Να πω γιατί είναι αυτό το κεντρικό θέμα. Αν μπορεί δηλαδή. Ναι. Το αν μπορεί. Εάν η αριστερά παραμείνει στην αντίληψη ότι ζει στη δημοκρατία, επομένως το ζήτημα είναι η εναλλαγή στην εξουσία ως έχει το σύστημα από την ίδια αντί μιας φιλελεύθερης πολιτικής δύναμης, σημαίνει ότι είναι χαμένη από χέρι. Και θα το πω γιατί. Αναφερθήκατε στο Σόλωνα. Είναι πολύ επίκαιρο, ξέρετε. Ο Σόλωνας εξελέγει, είναι ο πρώτος στην ιστορία που εξελέγει με καθολική ψηφοφορία.
αλλά ήταν πολιτικά κυρίαρχος, διαλλακτής λέει. Τι έκανε λοιπόν, πρώτη πράξη, συσάχθεια. Κατήργησε τα χρέη, επανενσωμάτωσε τον πολίτη στην κοινωνική ζωή και δημιούργησε την εποποιία των Περσικών πολέμων και της δημοκρατίας. Δεύτερον, μόλις παγίωσε αυτή τη νέα πραγματικότητα, δεν χάρισε τα χρέη, δεν κεφαλαιοποίησε, ανακεφαλαιοποίησε τις τράπεζες. Μόλις λοιπόν πέτυχε την πρώτη αυτή πράξη, έκανε μια δεύτερη πράξη προκειμένου να μην ξαναδημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα. Τι έκανε? Δημιούργησε το αντιπροσωπευτικό σύστημα. Τι σημαίνει αυτό? Την κοινωνία σε δήμο και της έδωσε το ελέγχην και το ευθύνην. Την ανάκληση των αποφάσεων που δεν συμφωνούσε, που ήταν αντικοινωνικές. Να πηγαίνει στη δικαιοσύνη και να ελέγχεται. Ποια αριστερά σήμερα συζητάει για τη χειραφέτηση της κοινωνίας? Τη θέλει να την ψηφίζει για να έρθει στην εξουσία. Αλλά απέναντί της στέκει όπως και ένα κλασικό φιλελεύθερο κόμμα. Άρα το ερώτημα είναι βαθιά πολιτικό. Γι' αυτό μιλάμε για συλλογικότητα. Θα συμφωνήσω απολύτως. Εάν δεν αλλάξει το πολιτικό σύστημα, η σχέση κοινωνίας και πολιτικής, που είναι υπόθεση της αριστεράς, δεν υπάρχει ελπίδα σε καμία άλλη στιγμή. Κύριε Κοντογιώργη. Αν εκτοξεύθηκε, είναι σχήμα λόγου ο ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε λίγο. Δεν είναι σχήμα λόγου. Εκτοξεύθηκε σε απόλυτους αριθμούς από το 4. Στο 27. Ναι, είναι, αλλά εάν όμως, μισό λεπτό, εάν συνεκτιμήσετε τι παίρνουν τα πρώτα κόμματα σε σχέση με το συνολικό εκλογικό σώμα, σημαίνει ότι δεν παίρνει κανένα πάνω από 10%. Αυτό με απόλυτους αριθμούς. Ξέρετε τι σημαίνει? Ότι η κοινωνία έπαψε να δίνει πλειοψηφίες, να δημιουργεί κομματικές ηγεμονίες στο πολιτικό σκηνικό. Υπάρχει μια σαφής απονομιμοποίηση αυτή τη στιγμή του κομματικού κατεστημένου από όποια πλευρά και να είναι. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αποκτήσει τον αέρα της εξουσίας που θα ήθελε και θα ευχόταν πολλοί κόσμος να αποκτήσει. Χωρίς εθνική αναφορά, κύριε Κοντογιώργη, δεν υπάρχει όχι καμία μόνο και ο κοινωνική να αναφορά. Γεμονία. Προσέξτε είναι λίγο. Κρίσιμο, αναφερθήκατε στη Χρυσή Αυγή, γιατί εδώ είναι το κλειδί της αριστεράς. Τι έκανε η κοινωνία μέχρι το Φεβρουάριο του 12, μέχρι το δεύτερο μνημόνιο? Κατέβηκε στους δρόμους, προπυλάκησε σε ατομική βάση, με ατομική αυτοδικία τους πολιτικούς, δημιούργησε τους αγανακτισμένους και πάρα πολλά άλλα. Και γύρναγε στο σπίτι της και άκουγε ότι αποφάσιζε άλλα πράγματα η κυβέρνηση, γιατί ήταν εντεταλμένη άλλων δυνάμεων. Τι σημαίνει αυτή η καταστροφή στην Ελλάδα και στο δυτικό κόσμο, η κρίση? Ότι έχει ανατραπεί το περιεχόμενο των συσχετισμών. Τελείωσαν οι παραδοσιακές δράσεις που κατεβάζουμε τον κόσμο στον δρόμο και έχουμε αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, αν θέλει η αριστερά, επανέρχομαι, να έχει λόγο στα πράγματα και να ηγεμονεύσει στο πολιτικό πεδίο, πρέπει να αγκαλιάσει την κοινωνία, να τη δει με όρους χειραφέτησης και όχι καθοδήγησης. Με άλλα λόγια, θέτω το απλό ερώτημα. Εάν σήμερα η κοινωνία έδειχνε τα δόντια της, θα είχαμε τις πολιτικές της Τρόικας και της Ευρώπης που έχουμε σήμερα? Εάν ήταν προϋπόθεση να εγκρίνει η κοινωνία με έναν τρόπο τις πολιτικές που ακολουθείται από οποιαδήποτε κυβέρνηση, θα είχαμε αυτό το περιεχόμενο των πολιτικών? Αυτά τα ερωτήματα θέτουν ζήτημα πολιτικού συστήματος. Ρητορικά είναι τα ερωτήματα, Δημήτρη. Όχι, είναι πρακτικά ερωτήματα. Κρατάω αυτό που είπατε, που έχει μεγάλη σημασία. Μπορούν να λεχθούν ακόμα ένα δύο πράγματα. Εγώ έχω έλλειμμα. Αφορά το θέμα του αγκαλιάζεις την κοινωνία. Θεσμικά. Εδώ, όχι την αγκαλιάζω εθνικό, γιατί θέλω να την καθοδηγήσω, όχι, για να μου δώσει πλειοψηφία. Αυτό έχει μια πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό προσπαθώ να πω και εγώ. Σήμερα δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ είναι οργανωτικά πιο περιορισμένος από τις 6 Μαΐου. Αυτό που αφορά, κύριε Κωνσταντακόπουλε, όλη την Ευρώπη, την αριστερά στην Ευρώπη. Μα εδώ παίζεται η χώρα. Μα εδώ είναι το θέμα της χώρας. Είναι ακριβώς ο πόλεμος των Ινιών. Να σταματήσουμε να ονομάζουμε αυτό το σύστημα δημοκρατία, αντιπροσωπευτική και όλες τις αηδίες που κάνουμε και να αποφασίσουμε ότι είναι ένα ολιγαρχικό σύστημα που γι' αυτό παράγει αυτές τις πολιτικές. Δεν έχει αντιστοίχηση με την κοινωνική συλλογικότητα. Γιατί εξαρτάται από όλες τις άλλες ομάδες και δυνάμεις εκτός από την κοινωνία. Αυτό νομίζω ότι ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει. Αν το έχει καταλάβει, σημαίνει πρέπει να διαμορφώσουμε πρόταγμα διαφορετικότητας. Και εδώ είναι ο ρόλος της αριστεράς που δεν τον πιάνει. Χρειάζεται φοβάται το την κοινωνία. Το ισοδύναμο τηρουμένο των αναλογιών του εθνικού απελευθερωτικού μετώπου της κατοχής. Ένα κοινωνικό και εθνικό μέτωπο. Με τους όρους του σήμερα. Να μεταβεί στο μέλλον και το πολιτικό σύστημα. Κύριε Κοντογιώργη, θα σας έλεγε ο κύριος να κλείσετε την εκπομπή. Αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη είναι κοσμογονικό, με την έννοια όχι μόνο ότι
από την Ευρώπη των συνεργειών οδηγούμαστε στη γερμανική ηγεμονία. Αυτό που δεν πέτυχε στους δύο παγκοσμίους πολέμους το πετυχαίνει σήμερα με την θέσμιση των αγορών. Αλλά είναι κοσμογονία στο μέτρο που αυτή η θέσμιση των αγορών ως πολιτικό σύστημα, άρα ως σκοπό της πολιτικής της Ευρώπης, έχει οδηγήσει σε τεράστιες συντριπτικές ανισότητες και κυρίως σε πολιτική αδυναμία των κοινωνιών. Είναι απούσες οι κοινωνίες. Και είναι απούσες οι κοινωνίες διότι απουσιάζει η αριστερά αυτή τη στιγμή, αλλά και η δεξιά. Το εθνικό μέτωπο έρχεται να καλύψει τον χώρο που κάλυπτε προηγουμένως η γκολική δεξιά και οδήγησε στην ανάταξη της Γαλλίας. Η Γαλλία όμως με το Σοσιαλιστικό Κόμμα και προηγουμένως με το Σαρκοζή παίζει το ρόλο της Γαλλίας του Μεσοπολέμου απέναντι στη Γερμανία. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Άρα λοιπόν τόσο στη Γερμανία, στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή όσο και στην Ελλάδα εδώ δεν έχω στοιχεία, μάλλον έχω στοιχεία ότι την ακροδεξιά την ενίσχυε το Πασόκ, ο σκληρός πυρήνας του Πασόκ, ό,τι έκανε ο Μιτεράν στη Γαλλία με το εθνικό μέτωπο, αλλά ήταν στις αρχές του. Σήμερα έχουν αποκτήσει αυτονομία δυναμικής οι δυνάμεις της ακροδεξιάς και έρχονται να αντισταθμίσουν αυτό το οποίο τόσο η αριστερά όσο και η δεξιά, η παραδοσιακή, δεν μπορούν να κάμουν, δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Γιατί χάσανε το αυτοκίνητο, το όχημα της κοινωνίας. Ποιο δηλαδή. Κοινωνίας. Δεν έχουν ανταποκρισιμότητα με το κοινωνικό πρόβλημα, με την κοινωνική συλλογικότητα αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι το πολιτικό σύστημα που ζει ακόμα στον 18ο αιώνα, στην εποχή της μετάβασης από τη φεουδαρχία. Το κεντρικό πρόβλημα στην Ευρώπη είναι η απουσία των κοινωνιών. Πρέπει να πάψουν οι κοινωνίες να είναι ιδιώτες. Πρέπει να γίνουν θεσμοί της πολιτείας. Με άλλα λόγια, οι πολιτικές δυνάμεις, όποιες και να είναι, να εξαρτηθούν από τη βούληση και να είναι προϋπόθεση η βούληση της κοινωνίας. Και είναι και πολύ εύκολο να γίνει αυτό. Με άλλα λόγια, θα συνεχίσουμε την κάθοδο στον Κεάδα, στον Άδη, εάν δεν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με όρους ανασύνταξης του πολιτικού συστήματος, της σχέσης κοινωνίας και πολιτικής και στηριζόμαστε μόνο στις καλές μας προθέσεις. Έχει γεμίσει με νεκροταφεία απολιών ο κόσμος από τις καλές προθέσεις. Και αυτό και λέω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν θέλει να κάνει τη διαφορά, πρέπει να αγκαλιάσει θεσμικά με πρόταγμα την κοινωνία, πρέπει επομένως να φύγει από αυτούς που έχει ως διαχειριστές σήμερα και στελέχη τα οποία είναι ό,τι χειρότερο έχει να αντιπροσωπεύσει το πολιτικό σύστημα στην πλειονότητά τους, να βρει αυτούς οι οποίοι ιδιωτεύουν από την αριστερά και είναι πολύ και σημαντικοί, όπως επίσης να επεξεργαστεί σκέψεις και ιδέες και πολιτικές οι οποίες θα έχουν να κάνουν τόσο με την Ευρώπη όσο και με την Ελλάδα. Γιατί το ζήτημα είναι για αυτόν, για το ΣΥΡΙΖΑ, εάν θα λειτουργήσει ως η μηχανή για μια άλλη περίοδο της ελληνικής ιστορίας ή το μαξιλαράκι για την οριστική της απώλεια. Αυτό είναι το διακυβεύμα σήμερα. Σωστά το επισημαίνει και ο κύριος Κωνσταντακόπουλος. Κύριε Αποστολόπουλε, η πολιτική δύναμη που θα βγει μπροστά, που θα υπερβεί το παρόν σύστημα, που θα μπορέσει να αντιτάξει την δύναμή της απέναντι σε αυτή τον οριμαγδό των διεθνών και των ευρωπαϊκών δυνάμεων της ισχύως των αγορών, που θα μπορέσει να ανταπεξέλθει εσωτερικά σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε, θα είναι μόνο η πολιτική δύναμη που θα υποσχεθεί που πρώτον την υπέρβαση των πολιτικών που ασκούνται, αλλά κυρίως τον θεσμικό εναγκαλισμό της κοινωνίας. Επιμένω σε αυτό, διότι προπαντός η αριστερά που έμαθε να είναι καθοδηγητής τρομάζει με την ιδέα ότι μπορεί η κοινωνία να αποτελέσει θεσμικό παράγοντα της πολιτείας. Δηλαδή να μην μπορεί να παίρνει αποφάσεις η οποιαδήποτε κυβέρνηση χωρίς να ερωτάται η κοινωνία εάν συμφωνεί και να μπορεί να ανακαλεί και να μπορεί να προσάγει στη δικαιοσύνη αυτός που την αδικεί, που τη βλάπτει. Εάν δεν σκεφτούμε άρα με όρους νέων ενιών και διαλεγόμαστε με τους όρους του 18ου αιώνα, με αυτή τη μακαβριότητα του διαφωτισμού που έχει απορροφηθεί και έχει τελειώσει πια
Δεν υπάρχει περίπτωση να βγούμε από το αδιέξοδο. Η οικονομία και η επικοινωνία έχουν μεταβεί στο μέλλον. Οι αγριότητες του διαφωτισμού χρήζουν απαντήσεως. Όχι, όχι, δεν χρήζουν. Έπραξε αυτό που είχε να πράξει, κεφαλαιοποιήθηκε. Ναι, ναι, ναι. Απλούστατα κάποιος από αυτό το τραπέζι δεν υιοθετεί τα περί μακαβριότητες του διαφωτισμού. Βεβαίως, αλίμονο. Αν ήταν, θα λέγαμε ότι σήμερα έχουμε δημοκρατία. Εγώ δεν συμφωνώ, ούτε ότι έχουμε αντιπροσώπευση. Άρα λοιπόν, κάποτε πρέπει να δούμε την κοινωνία όχι ως μάζα που την καθοδηγούμε και μας ψηφίζει για να κυβερνάμε και μετά την ξεχνάμε, γιατί έχουμε άλλους συνομιλητές, αλλά ως καθημερινό συνομιλητή, διαρκή θεσμό της πολιτείας. Μόνον τότε δεν θα μπορούν οι κυβερνώντες να παίρνουν αποφάσεις. Πρακτικά αυτό πώς γίνεται, ας πούμε, με δημοψηφίσματα? Όχι, δεν χρειάζεται. Όχι, όχι. Το δημοψήφισμα δεν είναι ολιγαρχικό. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εάν τόσο πολύ προσιλωμένοι είμαστε στις δημοσκοπήσεις για να δούμε πού πηγαίνει η κοινωνία για να τη χειραγωγήσουμε, ας χρησιμοποιήσουμε τις δημοσκοπήσεις με αντικειμενικό τρόπο για να ξέρουμε τι θέλει η κοινωνία. Το ζητούμενο είναι η βούληση της κοινωνίας. Τη βούληση της κοινωνίας τη θέλουμε? Δεν τη θέλουμε. Θέλουμε μόνο να μας ψηφίσει για να κυβερνάμε κατά βούληση. Μες. Και εν λευκό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θα μπορούσα να προσφύγω στον κάλβο που λέει καλύτερον διασκορπισμένοι Έλληνες. Ναι, δηλαδή, αλλά το έπεσε μια διαφορετική εποχή. Προφανώς. Δεν ήταν διασκορπισμένοι. Έτσι είπε ο Κάλβος. Είχαν πολιτιακή βάση τα κοινά. Σκεφτείτε ότι τον 19ο αιώνα, το λέω και μερικοί θεωρούν ότι εάν το ομολογήσουμε είναι εθνικισμός. Το 19ο αιώνα ακόμη η ελληνική κοινωνία ήταν συμπαγής πέραν του κράτους και κυβερνούσε ουσιαστικά δέσποζε σε τρεις αυτοκρατορίες. Μόνο στην Αυστρουγκρική, που είχε τη λιγότερη επιρροή, στις 114 μεγαλύτερες επιχειρήσεις, τραπεζικές και άλλες, οι 103 ήταν ελληνικές. Έπαιζε τεράστιο ρόλο αυτός ο ελληνικός κόσμος. Τι συνέβη και καταστράφηκε και αυτή η αστική τάξη και η πνευματική της ηγεσία, και σήμερα με κράτος ελεύθερο δεν μπορούμε να σταθούμε στο χάρτη. Ξέρετε, το τέλος του 19ου αιώνα έχουμε έγγραφα που δηλώνουν ότι αν δεν κατακαιρματίσουμε την Οθωμανική Αυτοκρατορία σύντομα, οι Έλληνες θα, δυτικά έγγραφα, θα δημιουργήσουν κράτος το οποίο θα είναι αντίστοιχο με τις δυνάμεις τους και που θα είναι δυσανάλογα μεγάλο για τις δικές μας δυνάμεις, τις δυτικές. Και από την άλλη μεριά έχουμε τον Ντοστογεύσκη, ο οποίος δηλώνει σε κείμενό του, σε άρθρο του, ότι ανάμεσα στο γερμανικό και στο ελληνικό μοντέλο πρέπει να ακολουθήσουμε το ελληνικό, και εξηγεί γιατί. Στη μία πλευρά φόβο, στην άλλη θαυμασμό, πρότυπο. Το ερώτημα είναι λοιπόν, οι προπάποι μας τι είχαν διαφορετικό από μας? Αυτό μας επιτρέπει να δούμε τι άλλαξε. Το ξέρουμε τι άλλαξε. Διαβάστε τι λένε οι Βαβαροί όταν καταργούν τη θεσμημένη συλλογικότητα του Δήμου στα κοινά. Με τι απέχθεια μιλάνε γι' αυτό. Διαβάστε τι συνέβη με την ελληνική αστική τάξη που δεν της επέτρεψε αυτή η κομματοκρατία να μπει, να ενσωματωθεί στο εθνικό κράτος και στο όνομα της μεγάλης ιδέας της εθνικής ολοκλήρωσης οδήγησε σε αυτή την καταστροφή, αυτή την οικουμενική αστική τάξη. Το μόνο δείγμα αυτής της αστικής τάξης είναι ο εφοπλισμός σήμερα. Αυτό δεν μας απασχολεί για να δούμε τι φταίει και τι πρέπει να αλλάξουμε σε αυτό το κράτος.